Με την περιοδία μας σήμερα στην Αιτωλαγαρνανία, ξεκινώντας από το Μεσολόγγι, φτάνοντας στο Αιτωλικό και στο Αγρίνιο, θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους αγώνες των εργαζομένων της Αιτωλαγαρνανίας όλης της χώρας, ιδιαίτερα στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου που βρίσκονται σε κινητοποίηση σήμερα των γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων για την επίλυση των αιτημάτων τους, στα προβλήματα της ελληνικής αγροτιάς και των μπλόκων εδώ των αγροτών στην Αιτωλαγαρνανία με τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αναδεικνύουμε και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και στη Βουλή και μέσα στους αγώνες, τα ζητήματα που αφορούν τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τα μέτρα που πρέπει άμεσα να πάρθουν για να διασωθεί από την παραγωγή υδροθείου στο βυθό της λιμνοθάλασσας που φέρνει σε πρόβλημα το περιβάλλον με νεκρά ψάρια, αλλά και την ίδια τη ζωή, την υγεία των κατοίκων και το εισόδημα των εργαζομένων, τα ζητήματα που αφορούν τις ικθυοκαλλιέργειες και την πρόταση του ΚΚΕ για το πώς αυτή θα πρέπει να προωθηθεί, αλλά και το ζήτημα της προστασίας του μουσείου της σπουδαίας δημιουργού της τέχνης που κατάγεται από εδώ, της Βάσος της Κατράκη, που πρέπει να μείνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και βεβαίως το ΙΠΟ, το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν σοβαρή ευθύνη για τη συντήρησή του, την ανάπτυξή του. Όλα αυτά είναι ορισμένα από τα προβλήματα, μαζί με το τεράστιο πρόβλημα του λαϊκού εισοδήματος που αφορά τους αυτοαπασχολούμενους που θα δούμε σε λίγο στο Αγρίνιο, τους επαγγελματίες και εμπόρους της πόλης που βιώνουν μια τεράστια φορολογία και βιώνουν ένα μικρό τζίρο που οφείλεται στο ότι ο πληθυσμός, ο λαός μας δεν έχει λεφτά να πάει να ψωνίσει προϊόντα, να ανοίξουν τα μαγαζιά και να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που έθεσαν οι μαζικοί φορείς στην αντιπροσωπεία μας σήμερα εδώ στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, και θα συνεχίσουμε την πάλι για την προώθησή τους παντού.